έρχεται. Και όλα τα άσχημα που ζούμε τι είναι? Η βία, ο ρατσισμός, οι πεθαμένες ιδεολογίες που νεκραναστένονται. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, φώναζαν στο Ολυμπιακό στάδιο το 99. Τότε ελάχιστοι αντέδρασαν. Ο Γιώργος ήταν 6 χρονών. Όταν άρχισε να σουτάρει, οι εξέδρες είχαν ήδη γίνει στρατόπεδα. Και τι, και έκανες όνειρα το βράδυ ότι θα πάω στην Αθήνα και θα τα κατακτήσω όλα? Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός που θα φύγω από το σπίτι. Το έλεγα στη μητέρα μου, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει τόσο γρήγορα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έγινε τελικά διάσημος αυτόν τον χειμώνα. Αλλά όχι για τους λόγους που ήθελε. Ακούστε λοιπόν την ιστορία ενός παιδιού που ήθελε να μοιάσει τον Ρονάλντο και κόντεψε να θεωρηθεί με την σάρκωση των SS. Γιώργο, τι γίνεται? Χαίρετε. Καλά είσαι? Να, χαρά εσύ. Βλέπω πολύ αγάπη πέφτει, Love, love, love. Με τα τατουάζ έχω μια αρρώστια. Πότε το έκανες? Το πρώτο τατουάζ έγινε στα 15, νομίζω. Αν θα είναι καλά. Τόσο παλιά. Έχει 5 χρόνια, ναι. Και τα υπόλοιπα έγιναν απότομα. Δεν παίξατε καλή μπάλα φέτος. Η ΑΕΚ, λέω. Υπήρχε ένα βαρύ κλίμα από την αρχή της χρονιάς, από τους ποδοσφαιριστές μέχρι τους υπαλλήλους, το οποίο δεν νομίζω ότι βοήθησε κατάλληλα. Και οι φίλαθλοι φώναζαν. Και με το δίκιο τους, γιατί ο φίλαθλος θέλει πάνω απ' όλα νίκες για την ομάδα του. Και όταν δεν έρχονται. Όταν δεν έρχονται, τα πράγματα είναι ζόρικα. Ναι. Ψάχνει τα θύματα. Ήσουν ένα από αυτά, έτσι δεν είναι? Δεν έχεις καλή σχέση με την εξέδρα. Υπήρξε μια στιγμή που βγήκα αλλαγή στο τελευταίο λεπτό, ενώ είχαμε δεχτεί γκολ στο προηγούμενο και ο κόσμος με αποδοκίμασε πολύ δυνατά. Πολύ άσχημα αυτό, Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Αλλά ο κόσμος τώρα από την εμφάνιση με έκανε περισσότερο. Ναι. Τα τουάζ μου, το μαλλί μου, το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ενοχλούσε τον κόσμο. Γιατί τα τουάζ συνήθως αρέσουν στους φιλάθλους? Αρέσουν στους φιλάθλους, αλλά... Όταν βάζεις γκολ, Ακριβώς. Όταν όλα πηγαίνουν καλά. Αλλά όταν η ομάδα δεν πάει καλά, φταίνε όλα. Ακόμα και η φράτζα. Ακόμα και η φράτζα. Όταν μέσα στο γήπεδο τρέχω και για να βλέπω ότι μοιράζομαι το χέρι μου, ακόμη και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Βάζεις τον γκολ. Έχουμε φτάσει στο 88 λεπτό του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 1-1. Μας έχουν σοφαρίσει 5 λεπτά νωρίτερα. Και βάζω το πόδι μου σε ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ ωραία στιγμή. Μέχρι και τον πανηγυρισμό ήταν όλα τέλεια. Δηλαδή πίστεψες ότι εκείνη τη στιγμή γίνεις ο θεός της ομάδας? Ακριβώς έτσι. 20.000 κόσμο πανηγυρίζει μαζί μου. Και γιατί σηκώνεις το χέρι σου? Γιατί κάνεις αυτό το χαιρετισμό? Σηκώνω το χέρι γιατί θεωρώ, φωνάζω βέβαια, είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς την ώρα που βλέπει το βίντεο, εγέρθητο. Και την ώρα αφού εγώ έχω σώσει την ομάδα και η ομάδα μένει στην κατηγορία με τον γκολ μου, θεώρησα ότι ο κόσμος θα έπρεπε να σηκωθεί και να προσκυνήσει με λίγα λόγια, δεν θέλω να κρυφτώ, έτσι ακριβώς. Πανηγυρίστε μαζί μου, αυτό ακριβώς, εννοείς. Αυτό. Ναι, αλλά αυτός ο χαιρετισμός έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, ένα ιστορικό περιεχόμενο. Για μένα δεν έχει κανένα ιστορικό περιεχόμενο. Είχα δει ένα βίντεο από τη συνέντευξη τύπου της Χρυσής Αυγής, όπου ένας εκπρόσωπος του κόμματος αυτού μπαίνει μέσα και φωνάζει εγέρθητο και απαιτεί από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος. Και από εκεί αντέγραψε το χαιρετισμό. Δεν είναι και πολύ υπέρ σου πάντως, ότι δεν ήξερες τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι καθόλου υπέρ μου. Αλλά εκείνη την εποχή το συγκεκριμένο βίντεο
Κάποιοι το διακομωδούσαν, κάποιοι το σατήριζαν και από εκεί το αντέγραψα. Ναι, ρε φίλε, αλλά είχες πάει σχολείο. Ήξερες ότι υπάρχει ένας Χίτλερ, ένα ολοκαύτωμα. Εγκληματίες πολέμου. Λοιπόν, θα σου πω. Το σχολείο, για να σου πω την αλήθεια, το σταμάτησα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Α, δεν έχεις τελειώσει το Λύκειο. Έχω τελειώσει το Λύκειο, αλλά εικονικά. Υπήρχαν μέρες που έκανα μόνο προσευχές στο σχολείο και μετά πήγαινα για προπόνηση. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον. Ναι, όχι. Το άθλημα είναι τέτοιο που δεν μπορεί να ακολουθήσει και τους δύο δρόμους. Ουσιαστικά δεν πήγες Λύκειο. Αναγκάστηκα να πάω από την πρώτη Λυκείου σε νυχτερινό Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη. Και στο οποίο δεν είχα πατήσει ποτέ. Δεν είχα πάει ποτέ, δεν είχα γνωρίσει τους καθηγητές. Ξέρω μόνο ότι έχω ένα πολιτήριο. Και δεν ήξερες ότι αυτός είναι ένας ναζιστικός χαιρετισμός. Δεν το ήξερα μέχρι τη στιγμή που το έμαθα. Μέχρι τη στιγμή που κάθισα με έναν άνθρωπο και μου εξήγησε. Τι εννοείς, τι έκανες? Έκανα μαθήματα ιστορίας. Διάβασες? Με έβαλε να διαβάσω κάποια βιβλία. Εγώ εκείνο τον καιρό ήμουνα πολύ χάλια και ήθελα να ξεφύγω κάπως. Θεώρησα ότι το χρωστάω στον εαυτό μου και ασχολήθηκα. Ναι. Πρόσφατα είχε και στην τηλεόραση την αγαπημένη μου ταινία. Ποια? Πλέον, το American History. Ταυτίζεσαι με τον τύπο που αλλάζει? Θεωρώ πως δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του, καθώς αυτός ήξερε, είχε κάνει μια επιλογή. Α, σωστό είναι αυτό. Είχε ακολουθήσει ένα δρόμο. Και μετά άλλαξε. Και αργότερα άλλαξε. Εγώ νομίζω πως δεν ανήκω στο δικό του δρόμο, καθώς δεν ήξερα. Δεν έχεις εμπλακεί ποτέ ως πιτσιρικά σε ομάδες τέτοιου είδους, ας πούμε, ναζιστικές ομάδες, εθνικιστικές ομάδες? Όχι, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια περίπτωση και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και άνθρωπος που να το πει αυτό. Ναι. Δεν θα δώσεις εξετάσεις σε μένα, αλλά ποια είναι η κοσμοθεωρία σου, ρε παιδί μου, τώρα, τι πιστεύεις? Δηλαδή, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είσαι σε αυτές τις ιδέες, τις ναζιστικές ιδέες? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Είμαι πολύ μακριά από αυτές τις ιδέες. Δεν, τα πολιτικά μου πιστεύω και γενικά τα πιστεύω μου δεν έχουν να κάνουν με τέτοιες ιδέες. Κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είμαι ναζιστής. Ούτε στο κύκλο σου έχεις τέτοιους ανθρώπους? Ποτέ δεν υπήρξαν και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι στον κύκλο μου. Είναι αλήθεια ότι η οικογένειά σου η μισή είναι από το Πορτορίκο? Έχω μπερδευτεί λίγο. Είναι περίπλοκο. Ναι. Η μητέρα μου είναι η τελευταία γυναίκα που έχει παντρευτεί ο πατέρας μου. Εγώ είμαι ο πιο μικρός από τα παιδιά. Υπάρχουν άλλα 4 ετεροθαλή αδέρφια. Μάλιστα. Από τα οποία γνωρίζω τα 2. Και ο ένας εξ αυτών ζει νομίζω στο Πορτορίκο. Ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από εδώ. Οι γονείς του πρόσφυγες από τον Πόντο. Αλλά μεγαλωμένο στην Αμερική. Δεν τον βλέπεις ο πατέρας σου? Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Η μητέρα μου με είχε πάρει και φύγαμε όταν ήμουν 2 χρονών και ήρθαμε στην Ελλάδα. Η μητέρα σου τι κάνει? Η μητέρα μου δεν ξαναπαντρεύτηκε, αλλά νομίζω ότι αφοσιώθηκε σε μένα και... Τις ενοχώρησες? Όταν έφτασα στο σπίτι, ντρεπόμουν να ρίξω την πόρτα. Όταν την είδα, ήταν σε τραγική κατάσταση. Προσπάθησα να την κάνω να γελάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Θυμάμαι ότι της είπα, είδες για ποιο λόγο δεν ήθελε να έρθει στο γήπεδο. Σύμφωνα με το πανηγυρισμό που έκανα, θέλω να ξέρω ότι δεν σημαίνει κάτι αυτό για μένα. Απλά έδειχνα στην κερκίδα τον Μιχάλη Παυλή και αφιέρωνα κάπου τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, έχω δει κάποια στιγμιότυπα αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αυτό για μένα. Είμαι ποδοσφαιριστής και θέλω να χαρώ την νίκη που πέτυχε η ομάδα μου. Τίποτα άλλο. Και απλά πες ότι παίζει την ΑΕΚ, που είναι προσφυγική ομάδα και γαμπάνω στους Ναζί και όλο τον χαιρετισμό που έκανε. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση αυτό με μένα, να ξέρετε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, έχεις πει διάφορα πράγματα για αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν είχα πανικοβληθεί μόνο εγώ. Όλοι ζούσαν ένα πανικό μέσα στα πολιτήρια. Και ο καθένας από αυτούς μου έλεγε ένα ψέμα. Με περίμενε έξω για συνέντευξη και άκουγα χίλιες ιδέες. Πες αυτό, πες το άλλο, Ακριβώς. Και διάλεγα να πω ένα από αυτά τα ψέματα. Μάλιστα. Άρα να τα διαγράψουμε όλα ως ψέμα.
Ναι, δεν ισχύει κανένα από αυτό και ζητάω συγγνώμη που. Που τα είπα. With all the respect to Cut, he has no idea about politics. So don't think that he knows what he did. He was crying in the dressing room now because he saw the reaction of everybody, and so in the future maybe we have to make a seminar for all the young players that they understand the history of AEK. Ο προπονητής μου μίλησε ωραία πάντως. Ο προπονητής μου ήρθε τη στιγμή που εγώ ήμουν στα αποδυτήρια και έκλαιγα και με ρώτησε, με έπιασε από το γιακά και με ρώτησε αν είμαι ένας ζεστής. Έτσι δηλαδή, τσαπουκά. Ήμουνα κάτω, ήμουνα κουμπούσα ναι. Στον τοίχο και με έπιασε, γονάτισε κι αυτός και με έπιασε από το γιακά. Φυσικά το απάντησα ότι σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι κατάλαβε, γιατί αμέσως στο δευτερόλεπτο σηκώθηκε και είπε ότι θα θέλει να κάνει δήλωση. Και τον ευχαριστώ, αν και δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις όλη τη χρονιά. Εσύ δεν ακλές. Δεν νομίζω ότι ήταν το κλάμα αυτό που τον συγκίνησε να με βοηθήσει, αλλά... Ναι, λέω ότι αν ήσουν αποφασισμένος να υπερασπίσεις κάποιες ιδέες... Ακριβώς. Δεν θα κλήγες, θα έλεγες... Καταρχήν, αν ήμουν, θα υποστήριζε τη γνώμη μου. Ναι. Αυτό είμαι και ναι. Δεν σας πέφτει και λόγο στο κάτω-κάτω. Ναι. Τι πλήγωσε πολύ την ΑΕΚ εκείνη τη μέρα. Δικαιολογημένα πληγώθηκαν, καθώς η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια προσφύγων και εγώ τους έφερα άσχημες μνήμες στο νου. Όλος ο κόσμος εκείνο το βράδυ νομίζω υποστήριζε σαν εφιάλτη. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Με τίποτα. Αλλά αν γυρνούσε... Υπήρξε στιγμή που ευχήθηκα να μην είχα βάλει ποτέ αυτό το γκολ που τόσο ήθελα. Το λες αλήθεια αυτό? Έχω κάνει και τατουάζ την ημερομηνία και... Τατουάζ τι? Είναι τατουάζ ημερομηνία και έχω γράψει από πάνω το λάθος. Είναι μια ημερομηνία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αποφάσισες δηλαδή να σημαδέψεις το κορμί σου με αυτό το λάθος, ε? Σκέψου ότι μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφία, ειδικά τον πρώτο καιρό. Όταν μου ζητούσε κάποιος να βγω φωτογραφία, το ρωτούσα από αντίδραση, είσαι ναζιστής. Φοβόμουν μήπως κάποιος με είχε ως πρότυπο για αυτό το πράγμα. Greece's Football Federation has banned a player for giving what appears to be a Nazi salute during a match. The incident happened Saturday. It immediately sparked a backlash. His coach says the player didn't actually know what the salute meant, though. Teach me. Και μετά τη δική σου βλακεία ήρθαν και οι υπερβολές των μεγάλων. Ισόβιος αποκλεισμός από όλες τις εθνικές ομάδες. Ένα λάθος πήγαν να το διορθώσουν με ένα άλλο λάθος. Η στιγμή που λιποθυμώ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έλα. Ήμουν στο σπίτι, στο χωριό και περίμενα τηλεφώνημα από τον μάνατζερ μου. Και μου λέει ότι... Ισόβιος αποκλεισμός από όλες τις εθνικές ομάδες. Και πέφτεις. Και πέφτω. Ναι, είναι παράλογο, γιατί όταν ο άλλος δέχεται ότι έκανε βλακεία και αυτός ο άλλος είναι πόσο χρόνο είσαι, 20? 20. Πρέπει να τον ακούσεις πρώτα, πριν τον αποβάλεις ισοβίως. Ακόμη δεν το έχω πιστέψει. Ήμουν αρχηγός αυτής της ομάδας και κατά κάποιο τρόπο μου το στέρισαν και το στέρισα και εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Φιλαράκια έχουν μείνει τώρα από την ΑΕΚ. Σχεδόν όλα τα παιδιά έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Οι ξένοι παίκτες σου μιλάνε ή σου κρατάνε κακιά? Ο πρώτος παίκτης που μου στείλε μήνυμα ήταν ξένος. Μήνυμα συμπαράστασης θέλω να πω. Τι μάθημα πήρες από όλη αυτή την ιστορία? Ότι η άγνοια κάποιες φορές μπορεί να είναι και καταστροφική. Και ότι η κοινωνία δεν συγχωρεί ούτε τις 20χρονες. Ναι, πικρό είναι αυτό, αλλά αληθινό. Γεια σου Γιώργο, χάρηκα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω στην Ιταλία.
Σε περιμένω.